Όχι λόγω κατάληψης, αλλά λόγω λιμάτων, ακυρώθηκαν σήμερα όλα τα μαθήματα για τους μαθητές του πρώτου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, που φτάνοντας το πρωί στο σχολείο τους, είδαν το υπόγειο πλημμυρισμένο. Υπήρχαν νερά, είχαν καλύψει όλο το υπόγειο. Η στάθμη του νερού είχε ανέβει αισθητά γύρω στους 20 πόντους και οι αίθουσες διδασκαλίας ήταν αδύνατο να λειτουργήσουν κάτω στο υπόγειο. Κάλεσα αμέσως την πυροσβεστική, ήρθε η πυροσβεστική τάχιστα, άντλησε το νερό από τα υπόγεια. Η παρέμβαση της πυροσβεστικής λειτουργήσε καταλυτικά. Τα νερά απομακρύνθηκαν, ωστόσο οι αναθυμιάσεις δεν επέτρεψαν να γίνει μάθημα και έτσι εκτός από την πρώτη ώρα που οι μαθητές που κάνουν μάθημα σε τάξεις του υπογείου έκαναν το μάθημά τους τελικά στην αυλή, μετά την πρώτη ώρα ενημερώθηκαν ότι τα υπόλοιπα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν. Δεν επέτρεψαν στους μαθητές του υπογείου να κατέβουν σε αίθουσες, κάνανε μάθημα έξω, υπήρχε σκιά. Κάτσανε όλα τα τμήματα 6 αίθουσες στην αυλή, κάνανε την πρώτη ώρα μάθημα. Εν τω μεταξύ άρχισαν οι αναθυμιάσεις να μυρίζουν και κάνουμε μια έκτακτη σύσκεψη οι καθηγητές να απομακρυνθούν τα παιδιά από το σχολείο για να καλέσουμε την απολυμαντική που όπως βλέπετε ήρθε μόλις κατέφθασε. Να κάνουμε και να καλέσουμε βέβαια και τις τεχνικές υπηρεσίες ή υδραυλικό να δει το πρόβλημα. Σύμφωνα με τη διευθύντρια, το σχολείο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα που δημιουργούν οι κακοτεχνίες, ενώ και η απουσία επιστάτη λειτουργεί ενισχυτικά στο να καταγράφονται τέτοια ζητήματα που θα μπορούσαν ίσως, όπως τόνισε η διευθύντρια, να προβλέπονται. Το πρόβλημα είναι ηλεκτρολογικό. Έχουμε ένα πίνακα, ο οποίος πίνακας θα πρέπει να ελέγχεται. Επιστάτη δεν έχει το σχολείο, είναι μεγάλο το κτίριο. Και είναι αυτό ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για μας, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι εύκολο εγώ να εποπτεύω όλα αυτά. Είναι μια δουλειά πλήρους απασχόλησης. Θα πρέπει να παρακολουθάμε ένα πίνακα που είναι κάτω. Αν ανάβει το κόκκινο φωτάκι σημαίνει ότι μπλοκάρει το σύστημα και μπορεί να μπλοκάρει και λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων. Τώρα κάναμε ένα restart, το ενεργοποιήσαμε ξανά, λειτουργεί το σύστημα. Φύγαν τα λύματα, καθαρίστηκε ο χώρος, απολυμαίνεται τώρα και από αύριο το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά.